Μαζί μου έχω τον Παναγιώτη και τον Παναγιώτη, δύο εθελοντές του Αργοναφλιακού Συλλόγου, μια που σήμερα γιορτάζουν τους τρεις τοπικούς Αγίους. Και χρόνια πολλά σε εσάς και στο σύλλογό σας. Χρόνια πολλά. Εδώ βλέπω έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά. Ψήνετε τα αρνιά. Πόσα αρνιά έχετε ψήσει? Αν τα είχα τα αρνιά αυτά, θα ήμουν τσέλιγκα στην Ελλάδα. Πού να θυμηθούμε. Πολλά. Πολλά, πάρα πολλά. Περιμένετε πολλά άτομα σήμερα. Ναι, περιμένουμε κόσμο σήμερα, γύρω στα 200 άτομα τουλάχιστον. Και από πότε προετοιμάσατε τα αρνιά, πότε σηκωθήκατε χαράματα, φαντάζομαι? Είναι από χθες το πρωί, όχι σήμερα μόνο. Χθες τα φτιάξαμε, σήμερα πρωί-πρωί από τις 6 ώρα εδώ πέρα τα βάλαμε πάνω. Μπράβο. Γεια στα χέρια σας, είσαστε ακούραστοι. Συγχαρητήρια σε εσάς και στο σύλλογο και να είστε πάντα καλά να βοηθάτε. Ευχαριστούμε. Και χρόνια πολλά και καλή χρόνια να έχετε. Ευχαριστούμε επίσης σε όλο τον κόσμο να είναι καλά. Εδώ είναι οι ωραίες και ακούραστες κυρίες και κύριοι βέβαια που προετοιμάζουν τις σαλάτες, τα φαγητά για να υποδεχτούν τον κόσμο που θα έρθει αργότερα. Μια που γιορτάζετε σήμερα, είναι ο σύλλογός σας είναι η τιμητική του σήμερα, γιορτάζει. Τι ώρα αρχίσατε σήμερα? Σήμερα έχουμε έρθει από τις 8.30 με 9 η ώρα έχουμε έρθει και δουλεύουμε όλοι. Πόσοι εθελοντές είναι? Είμαστε αρκετοί, τώρα δεν μπορώ να σας πω πόσοι είμαστε, αλλά είμαστε αρκετοί. Αλλά περιμένετε πολύ κόσμο σήμερα, γι' αυτό ναι. Πρέπει να έχετε πολλά φαγητά. Έτσι είναι, ναι, περιμένουμε πολύ κόσμο. Ξέρετε πόσους περιμένετε? 180 άτομα. Α, ωραία, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, γεια στα χέρια σας και θα τα πούμε αργότερα πολύ, και του χρόνου. Καλά, και πολλά. Καλά. Εδώ έχουμε τον κύριο Γιώργο, ο οποίος προετοιμάζει τα ψάρια σήμερα, ναι. Γιατί πολλοί τρώνε και ψάρι. Πόσα ψάρια θα ετοιμάσει σήμερα? Περίπου 200. 300 ψάρια. 200 τόσα. Το, yeah. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Πολύ... Πόσο καιρό θα σου κάνει να τα ψήσεις όλα αυτά? Δύο ώρες. Δύο ώρες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Του χρόνου να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πόσα χρόνια είσαι εδώ στο σύλλογο? 40 χρόνια. Δηλαδή είχαμε πρώτα το σύλλογο, πηγαίνα κάναμε τρεις φορές τον χρόνο. Και πού ήταν, πού βρέθηκε ο σύλλογος στις αρχές? Ορίστε. Τα πρώτα χρόνια πού ήταν ο σύλλογος? Πηγαίναμε σε χόλτερ, κάναμε τρεις φορές τον χρόνο. Στο Μακεδόνια, χόλ, σε πολλά χώρες που πηγαίναμε κάναμε. Μετά πήραμε αυτό το κτίριο. Και από τότε κάνουμε κάθε μήνα μπαμπακιού. Το έχουμε τώρα 22-23 χρόνια. Και του χρόνου. Του χρόνου είμαστε καλά. Χρόνια πολλά. Ναι, χρόνια πολλά. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, συλλόξανα να πέμπομε το πατρί και το ιό και το αγιο πνεύματι, γη και αή. Και εις τους αιώνας, το
ο Σύλλογος των Αρμοναυτίων κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια τιμά τρεις Αγίους. Οι τρεις αυτοί Άγιοι είναι Άγιοι οι οποίοι κατάγονται από την Αρμονίδα. Ο ένας είναι ο Άγιος Αναστάσιος ο Γραφτές, Νεομάρτης, ο οποίος γιορτάζει την 1η Φεβρουαρίου και ο οποίος καταπληκτήθηκε από τους Αγαρινούς το 1655. Ο δεύτερος είναι ο Άγιος Πέτρος Επίσκοπος Άγγος ο Θαυματικός, ο οποίος έζησε από το 855 μέχρι το 925 και εορτάζει την 3η Μαΐου. Και ο τρίτος είναι ο Όσιος Θεοδόσιος ο Νέος και Θαυματικός, ο οποίος έζησε τον 9ο αιώνα και εορτάζει την 7η Αυγούστου. Πριν από αρκετά χρόνια, το Διοικητικό Συμβούλιο των Αρμοναυτίων με την βοήθεια και τη συνδρομή του τότε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος έφεραν την εικόνα εδώ, την οποία έχουν αφιερώσει στον ιερό μας λαό και την οποία κάθε χρόνο την 1η Κυριακή, μετά από την 1η Φεβρουαρίου, την πανηγυρίζουν. Έτσι σήμερα θα κάνουμε την μητάνευση της Ιεράς Εικόνος εντός του ναού γιατί έξω ψυχαλίζει και εν συνεχεια θα τελέσουμε την αρτοπλασία για υπερηγείας τόσο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά όσο και των μελών ολοκλήρου του Συλλόγου, ευχόμενοι όπως ο Θεός διαπρεσβειών των Αγίων, τους χαρίζει πρώτα-πρώτα υγεία για να μπορούν να συνεχίζουν το προοδευτικό έργο το οποίο έχει ο Συλλόγος τους. Σήμερα στην εκδήλωσή σας αυτή
έπειτα από την Θεία Λειτουργία που τελέσαμε σήμερα στον Άγιο Γιώργιο και την περιφερά της εικόνας των τριών τοπικών Αγίων σας. Βέβαια δεν σας είδα όλους στην Εκκλησία, δεν πειράζει. Δεν είναι μακριά η Εκκλησία, η Υπουργία φτάνει και μέχρι εδώ. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο και να ευχηθώ στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε πρόοδο στους σκοπούς και τις επιδιώξεις τις οποίες έχει. Και να συνεχίσετε αυτή την εκδήλωση την οποία κάνετε, να τη συνεχίσετε, διότι κατά αυτόν τον τρόπο εννοούμεθα με τις ρίζες μας αυτές οι οποίες έχουν μείνει στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, καλή διασκέδαση, χρόνια πολλά και καλή πρόοδο στο σύλλογό σας. Ευχαριστώ. Εδώ τα ωραία.
στην Ακρόπολη στην Πάρμα κι από εκεί στα κουτσουρά στο Δαλαμάγκα Μαριόλα σε τελάνι να ακούσεις το τσιτσάνι να σου παίξει φίλο Μαριόλα σε τελάνι να ακούσεις το τσιτσάνι να σου παίξει φίλο Παγλαμά. Μαζί μου έχω τον υποπρόξενο κύριο Αθανάσιο Μουρούσιας, ο οποίος έχει έρθει από την Ελλάδα πριν 10 μήνες. Τον καλωσορίζουμε εδώ στην Αδελαίδα. Και σήμερα βρισκόμαστε στον Αργοναπλιακό Σύλλογο που γιορτάζουν. Χαίρετε και καλώς ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Παρακαλώ. Τις εντυπώσεις σας για σήμερα και γενικά για τους Έλληνες της Αδελαίδας. Για τους Έλληνες Αδελαίδος είναι παγκοίνως γνωστό το τι είναι. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το λένε οι Αυστραλοί της Νότιου Αυστραλίας, οι βουλευτές και οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί, πόσο έχουν συμβάλει στην δημιουργία της χώρας αυτής, όπως είναι σήμερα. Και τι σεβασμού απολάβουν από πλευράς των παλαιών Άγγλο-Αυστραλών δηλαδή. Επομένως, περιτεύει η γνώμη μου. Μπορώ να πω για το σημερινό μόνο ότι εγώ έτυχε να βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας τον γενικό πρόξενο που εκολύεται να έρθει σήμερα και είμαι ευγνώμων γιατί ευρισκόμενος εν μέσω όλων αυτών των συμπατριωτών από Άργος και Ναύπλιο μου δίνεται η ευκαιρία νοερός να ζήσω έστω και για λίγο στο πανάρχαιο Άργος και στην ιστορική αυτή πόλη του Ναυπλίου, πανέμορφη πόλη στην οποία δεν υπάρχει Έλληνας που να μην ονειρεύεται να ζήσει. Και εγώ την ξέρω πάρα πολύ καλά. Εσείς από πού κατάγεστε? Εγώ είμαι από μία κομμόπολη έξω από την Καλαμάτα, το Μελίγαλα. Ωραία. Και εσείς Πελοποννήσιος δηλαδή? Ανήκουμε στην παλαιά Ελλάδα. Ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και καλή διαμονή στην Αδελαίδα. Εύχομαι τα βέλτιστα σε εσάς και όλους τους ομογενείς. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μου έχω το Πάτερ Διογέννη. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Σήμερα και βρισκόμαστε στους Αργοναπλιακό Σύλλογο. Τι θέλετε να πείτε? Πρώτα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο για την πρόσκληση να παρευρεθώ σήμερα εδώ και να του συγχαρώ για την εκδήλωση την οποία οργανώνουν κάθε χρόνο την ημέρα αυτή. Κατά αυτόν τον τρόπο και συγκεντρώνονται και αλληλοβλέπονται μεταξύ τους, αλλά και ακόμα συνδεόμαστε με τις ρίζες μας και με τις ρίζες τους στην Ελλάδα. Να είναι καλά και χρόνια τους πολλά. Μαζί μας έχουμε το γνωστό μας, αγαπημένο μας υπουργό, τον Ντόμ Κουτσαντώνης.
Καλημέρα Τόμ, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλημέρα και σε όλους τους αργίτες, και εγώ είμαι αργίτης είμαι, χρόνια πολλά για τον Άγιο και για το Άργος. Ωραία. Και πώς σου φαίνεται σήμερα η εκδήλωση εδώ? Πάρα πολύ ωραία. Καλό κέφι, ωραίο φαγητό, καλή παρέα, τι άλλο θέλεις? Να είσαι καλά και τον χρόνο να ξανάρθεις πάλι. Για τον χρόνο όλοι μαζί ξανά. Μαζί μου έχω την πρόεδρο του Μεσσηνιακού Συλλόγου της Αδελαΐδας, τη Μάρθα Ιωαννίδης. Μάρθα, γεια σου, καλημέρα, χρόνια πολλά. Θες να μας πεις τις εντυπώσεις σου για σήμερα? Θέλω να πω συγχαρητήρια στο Σύλλογο σήμερα που κάνει αυτή τη γιορτή. Έχει πολλή επιτυχία και εύχομαι όλοι το καλύτερο για το Σύλλογο, για το μέλλον. Ευχαριστώ. Θες να μας πεις κάτι για το δικό σας σύλλογο? Το δικό μας το σύλλογο προοδεύει, όπως ξέρετε. Και εμείς έχουμε το άλλο μήνα, θα γιορτάσουμε την απελευθέρωση της Καλαμάτας στις 23 του Μάρτη. Θα κάνουμε μεγάλη γιορτή και εύχομαι να δούμε όλους τους φίλους και φίλους και όλα τα μέλη του συλλόγου μας το άλλο μήνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μου έχω τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Φλόγας, τον κύριο Φώτη Λαμπέτη. Γεια σου Φώτη. Γεια σου Θοδόρη, καλώς... τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ. Καλώς ήρθες εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε και ευχαριστώ το Συμβούλιο εδώ πέρα και για το κάλεσμα που μας κάνουν η σημερινή εκδήλωση. Ο Άγιος βοηθιά τους και πολύ ωραία. Επέρασε ωραία τα φαγητά τους, ωραία η παρέα. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Εσείς διοργανώνετε κάποια εκδήλωση? Και εμείς έχουμε την άλλη εβδομάδα, την ερχόμενη Κυριακή, είναι τα Αγίου Χαραλάμπου την Παρασκευή. Και κάνουμε εκδήλωση στο σύλλογό μας την Κυριακή. Θα έχουμε και την εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου που θα φέρει το γύρο της Εκκλησίας στον Άγιο Γεώργιο. Και ελπίζουμε να σας δούμε όλους στο Σύλλογο των Λιλίων. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Δόρα μου, να είστε καλά. Μαζί μου έχω την κυρία Κούλα με την παρέα της. Να είστε καλά, καλημέρα σας, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πολύ ωραία, εγώ πρώτη φορά έχω έρθει. Πρώτη φορά, τα φαγιά τους πολύ ωραία, η παρελίτσα μου ωραία. Από ποιο σύλλογο είστε εσείς? Είμαστε από την Ολυμπιακή Φλόγα. Ωραία. Και θέλω να έρθετε κι εσείς στην Ολυμπιακή Φλόγα. Εντάξει. Εντάξει. Να είστε καλά και καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Αγίου Χαραλάμπου που γιορτάζουμε τον Αγίου Χαραλάμπου. Πολύ ωραία τα φαγητά τους, πολύ εξαιρετικά οι σαλάτες τους όλοι και καλή υπερπής. Ευχαριστούμε πολύ και πρώτη φορά. Ευχαριστούμε. Μαζί μου έχω τον κύριο Γιάννη με την παρέα του. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Πώς τα περνάτε εδώ σήμερα? Πολύ ωραία περνάμε. Περνάμε πολύ ωραία διότι έχουμε καλό κόσμο στο τραπέζι μας και το Συμβούλιο κάνει πολύ ωραία δουλειά. Εσείς είστε από τη Ζάκυνθο? Ζακυνθινός και Αμιώτης. Αλλά υποστηρίζετε και τους άλλους συλλόγους? Όλο τον κόσμο υποστηρίζω. Όσους με αγαπάνε, τους αγαπάω. Μπράβο, να είστε καλά. Να είστε καλά. Μαζί μου έχω τον κύριο Σταύρο και τον κύριο Νίκο, οι οποίοι κατάγονται από το Άργος, έτσι δεν είναι? Ναι. Και γιορτάζει σήμερα ο σύλλογός σας, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιορτάζει ο Άγιος. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που πρωτοπόρους, που έφερα την εικόνα στο σύλλογο. Έτυχε την εποχή εκείνη να είμαι στο Συμβούλιο. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος που τα πράγματα εξελίχθηκαν εδώ που είναι σήμερα. Εικόνα την πέρατε από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα την πέρατε την εικόνα. Από την Ελλάδα. Με τους τρεις Αγίους, τον Άγιο Αναστάσιο. Τον Άγιο Αναστάσιο, τον Άγιο Πέτρο του Άργους και τον Άγιο Θεοδόσιο. Η οποία έχει γίνει, πρέπει να τονίσω, δωρεά της Μητροπόλεως Ναυπλίου. Όλο αυτό το οποίο στήχησε, αν δεν αμφιβάλλω, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 5.000 δολάρια. Είναι δώρο από το Μητροπολίτη Αργολίδος. Βοηθειά σας οι Άγιοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τώρα να είσαι καλά, πάντα να έρχεσαι εδώ πέρα να σε βλέπουμε. Εγώ χαίρομαι που σε βλέπω και είσαι εδώ σήμερα, δεν θέλω τίποτα. Αυτό μου φτάνει. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Μαζί μου έχω τον κύριο Κώστα Οικονόμου, ο οποίος κατάγεται από το Άργος. Ναι, ναι, ναι. Και είστε εδώ στην Αυστραλία πόσα χρόνια? 45. 45. 45 χρόνια, ναι. Και εδώ στο Σύλλογο βοηθάτε, είστε εθελοντής? Όχι, εθελοντής δεν είμαι, αλλά έρχομαι τακτικά. Έρχομαι τακτικά. Σχεδόν. Κάθε φορά που κάνουν εκδήλωση έρχεσαι?
τις πιο πολλές φορές, τις πιο πολλές φορές. Ωραία. Να είστε καλά, να έρχεστε να υποστηρίζετε το σύλλογο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μαζί μου έχω τον κύριο Γιάννη, ο οποίος κατάγεται από την Τρίπολη, αλλά σήμερα ήρθε να υποστηρίξει τους αργοναφιώτες. Χρόνια πολλά. Εκ μέρους μου συγχαίρω το Δυτικό Συμβούλιο που πράγματι, ας πούμε, έχουν φέρει μία εικόνα από την πατρίδα τους εδώ στην Αδελαΐδα, όπου, ας πούμε, μπορούμε να προσευχηθούμε και να ευχηθούμε, ας πούμε, και για τους την πατρίδα μας, αλλά και γενικά για την Αυστραλία, να κρατήσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βοήθειά σας. With me I have Bill Capitanos. He's one of the members here at the Αργοναφιακό Σύλλογο. How are you, Bill? Very good, thank you very much. Thank you. First of all, congratulations for today. You're very well organized for this event, and you celebrated the three saints from the local region of Naplio. That is correct. Look, it's events like this is great to keep the Greek culture going at the end of the day, and also for people to do something on a Sunday afternoon instead of being locked up in their homes all the time. So that is right, yes. It's a lovely turnout today. Lots of people came to support because it's a dance that you do every year to celebrate the saints. Correct, we do that every year. But we do actually get a large crowd like that pretty much all the time, so that's a good thing to see, that it's a positive growth. Yeah. That's great. So how often do you have events? So we have events once a month, on our Facebook page as well, at the Αργοναφιακόν Association. And yeah, once a month we have our events here, and we get a decent crowd. Bill, you also are involved with the Adelaide Comets, is that right? That is correct, yep. I've been involved there for about 9 to 10 years now. I'm currently the vice president of the Adelaide Comets, a soccer club that is growing exponentially and become one of the biggest soccer clubs in Adelaide. So I'm very proud of that. That's wonderful. Keep up the good work. Thank you. And you also own in the computers, is that right? That's correct. So I also own a computer store in King William Street, next to La Trattoria. We've had that business. I've had that business now for 22 years. There's 7 staff all up. And yeah, I'm very happy with my all these computers. Right, so whoever's interested, Bill here is very happy to assist you. That's not a problem, and thank you for the effort today. Thank you, Bill. All the best. Thank you. Μαζί μου έχω τον κύριο Ντούβο. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον λόγο σας και για το κανάλι σας. Τους θαυμάζω τους το Παλαμίδι, ωραία από όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά τους φαγητά και για την καλή τους εξυπηρέτηση. Ευχαριστώ και εσάς και τον κύριό σας για το κανάλι σας. Καλή μέρα να έχετε. Εσείς από το Κορινθιακό Σύλλογο. Εγώ είμαι από τους Κορίνθιους, το όνομά μου Νικόλαος Ντούβος, από το πανόραμα Πενεού Κορινθίας. Πόσα χρόνια είσαι εδώ στην Αδελαΐδα? 62. 62, μπράβο. Ήρθα νέος, είμαι τώρα 90 χρονών. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά και ευχαριστώ για το λόγο σας. Μαζί μου έχω τον κύριο Νίκο Μαρίνο. Κύριος, δεν το χρειάζεσαι, τέλος πάντων. Ο οποίος κατάγεται βέβαια από τη Μυτιλίνη, αλλά υποστηρίζει και το σύλλογο εδώ τον Αργοναφιακό. Βέβαια, περνάμε πάντα καλά, είναι πολύ ωραία, έχουμε καλή παρέα. Υπάρχει και κάποια συγγένεια με τη Σκοτεινή της Αργολίδος, ο οποίος τη λένε Σκοτεινή, γιατί ο πατέρας μου έβγαινε το βράδυ και έκλεβε κότες. Γι' αυτό το χωριό το ονομάσα Σκοτεινή. Γι' αυτό έρχομαι εδώ, για το συμπαραστεκόμαστε στο σύλλογο. Περνάμε πολύ ωραία, παρέα μας είναι ωραία, μουσική ωραία, το φαγητά, οι μεζέδες, όλα καλά. Όλα ωραία. Όλα ωραία. Όλα ωραία. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Να είσαι καλά επίσης, καλά να περνάμε. Εδώ έχω τον κύριο Παρεσχάκη με την παρέα του, ο οποίος είναι από την Κόρινθο, αν δεν κάνω λάθος. Πρώην πρόεδρος των Κορινθίων. Και σήμερα ήρθατε να υποστηρίξετε το σύλλογο εδώ. Και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους για την ημέρα. Περνάμε πολύ ωραία και τους εύχομαι πάντα να είναι καλά και να περνάμε ωραία.
Ευχαριστώ. Εδώ μαζί μου έχω τον κύριο Ανδρέα και τον κύριο Γιάννη, οι οποίοι κατέχονται από τον Άφλιο. Τον νόμο Αργολίδος και ορτάζουμε τους τρεις Αγίους. Χρόνια σήμερα πολλά. Χρόνια πολλά και ελπίζω και στο μέλλον να συνεχίσουμε να έχουμε τα ίδια όπως καλή ώρα σήμερα. Πόσα χρόνια μένετε εδώ στην Αδελαίδα? 50. 50 χρόνια. Ναι. Και είχατε παιδάκια από την Ελλάδα. Παιδάκια. Και τώρα γεράσαμε, γίναμε γέροι. Και εγώ τι να πω, ωραία τα περνάμε. Πολλοί κόσμοι εδώ πέρα. Τον Άφλιο είστε? Ναι, ναι, από τον Άφλιο. Από το Άργο στα όλα. Πόσα χρόνια είστε στην Αδελαίδα? 60 χρόνια εδώ. 60 χρόνια. Από το 55. Τον Άφλιο πηγαίνετε καθόλου? Πηγαίνει. Στην Ελλάδα έχετε πάει, πότε πήγες? 3 φορές. Να είστε καλά και του χρόνου. Ευχαριστούμε. Γεια σου τώρα. Μαζί μου έχω τον κύριο Θανάση, ο οποίος κατάγεται από τον πύργο της Υγείας. Ήρθατε να υποστηρίξετε εδώ το σύλλογο σήμερα? Ναι, εδώ έρχομαι συνέχεια. Είμαστε κοντοχωριανοί. Η γυναίκα μου είναι κοντοχωριανή, εκεί και ερχόμαστε. Είσαστε φίλοι? Εγώ, ο Φωτόπουλος. Πόσα χρόνια είστε εδώ στην Αυστραλία? Α, ξέρω, δεν τα μετράω. Πάνω από 55. Στην Ελλάδα πηγαίνετε? Έχουμε πάει τελευταία, πάει 10 χρόνια τώρα. Πηγαίνουμε κάπου κάπου. Αλλά οικονομικώς δεν τα φέρνουμε τώρα. Πολλά τα λεφτά. Εδώ έχουμε φέρει την Ελλάδα στην Αυστραλία? Ναι, εδώ έχουμε, όλα τα έχουμε εδώ. Μόνο ότι την καλή παρέα δεν έχουμε. Και τον χρόνο να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και επίσης. Και δίπλα στο χωριό, στην Ελλάδα. Μαζί μου έχω και ένα Σπαρτιάτη, τον κύριο Τσάκο. Ευχαριστώ, διασκεδάζουμε πολύ ωραία εδώ σήμερα. Ποτό και φαΐ ωραία, καλά τους φίλους, πολύ ωραία. Να είστε καλά και του χρόνου. Στην Ελλάδα έχετε πάει? Ήκανα μια φορά τότε, πριν 20 χρόνια έχω πάει. Long time. Καιρός να πάτε πάλι. Φίλοι. All the best. Ωραία, ευχαριστώ. Μαζί μου έχω τον κύριο Γιώργο με τη σύζυγό του τη Γιαννούλα και την ωραία τους παρέα. Πώς τα περνάτε σήμερα? Ωραία τα περνάμε. Αυτό που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια στο Δικό Συμβούλιο για αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουν εδώ πέρα. Είναι άξιο συγχαρητηρίων. Αυτό θέλω να πω. Και να το υποστηρίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις για να μην χάνουμε αυτές τις ρίζες μας που υπαγόμαστε. Αυτό θέλω να πω. Εσείς από πού κατάγεστε? Εμείς είμαστε από τη Γορτινία. Από τη Δημητσάνο απ' έξω είμαστε. Γορτίνη. Λοιπόν, τα μέρα που είμαστε εδώ, είμαστε όλοι Έλληνες. Συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα εσύ πολύ. Να είστε καλά. Και καλή διασκέδαση. Να είστε καλά. Θέλω να ευχηθώ εδώ στο Συμβούλιο και στο Σύλλογο χρόνια πολλά τα πανηγύρια τους. Γιατί από ό,τι ξέρω, σήμερα εορτάζουν τον Άγιο Θανάσιο, αφού είχαν και στον Αγιώργη λειτουργία. Και να τους ευχηθούμε και του χρόνου. Χρόνια τους πολλά και βοήθειά μας σε όλους. Χρόνου, βοήθειά μας. Μαζί μου έχω τον κύριο Νίκο Στεφανόπουλο, ο οποίος κατάγεται από το Άργος. Ναι, είμαι από τον Ίναχο και από την Τραχιά. Και γιορτάζει λοιπόν, σήμερα. Και γιορτάζει σήμερα ο Άγιος, όπως το λέμε, τον Αφλιώτης. Και είναι περήφανος που τα παιδιά, το Συμβούλιο, κρατάει το σύλλογο όσο μπορεί, με δυνατότητα, και παίρνει συγχαρητήρια. Και ακόμα το σύλλογο, αν τους είχε επιτρέψει το Κένσουλ, τους έδινε άδεια, θα είχαν να κάνει ένα πολύ ωραίο χώρο εδώ πέρα. Αλλά δεν μας το δίνει. Και τώρα βασίζουμε στον Κουτσαντώνη. Αν ο Κουτσαντώνη μας δώσει την άδεια, λεφτά δεν τα έχουμε ανάγκη, δεν τα ζητάμε. Μας δώσει την άδεια, εμείς το φτιάξουμε. Ωραία, ωραία, μια χαρά είστε εδώ. Ναι, ευχαριστώ ωραία. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια. Μαζί μου έχω τον κύριο Καλατζή Αναστάσιο, ο οποίος κατάγεται από τα Ιδόνια της Κορινθίας. Ωραία. Νεμαία. Και σήμερα ήρθατε να υποστηρίξετε τους αργοναφυλιακούς. Because, γιατί η μητέρα μου ήταν από τον Αργολίδα. Και αντίχω. Πώς περνάτε σήμερα? Πολύ ωραία. Ωραία. Όλα ωραία. 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 Καλά. Καλός καιρός. Φαΐ καλό, όλα ωραία. Όλα ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Τα θερμά μου συγχαρητήρια στο Σύλλογο που κάνω σήμερα αυτή την εκδήλωση. Εγώ είμαι Θεσσαλονίκα, αλλά πηγαίνω σε όλους τους συλλόγους και διασκεδάζω και κάθε Κυριακή. Και χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά να έχουμε. Γεια σας. Μαζί μου έχω τον Πίτα. Ήρθαμε εδώ πέρα, περνάμε πολύ ωραία, να περάσουμε την ημέρα μας. Τώρα
Τι άλλο είπαμε, παλιά ωραία. Ωραία παρέα. Ωραία παρέα, τα πάντα. Εσείς από πού κατάγεστε? Εγώ το πήρω Γαλλίας, τη Ζαχάρο κάτω. Να είστε καλά και του πρώτου. Εδώ έχω την Αντριάννα με την παρέα της. Ναι, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ωραίες κυρίες εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Περνάμε ωραία. Εσείς από πού κατάγεστε? Ωραία φιλαράκια. Από πού κατάγεστε? Εγώ είμαι από την Καλαμάτα. Α, ωραία, μπράβο. Καλαμάτα τα έλεγε. Ήρθατε εδώ να υποστηρίξετε το σύλλογο. Yeah. Ήρθαμε να υποστηρίξουμε το σύλλογο. Μας αρέσει, είναι πολύ ωραία. Έχουμε το Ελενάκι μας εδώ. Την Παναγιώτα μας. Τις κυρίες, τις Δεσποινίδες. Όλες ωραίες. Ωραίες, μπράβο. Και όλες, όλες. Να είστε καλά. Ωραία, κούκλα μου. Και σένα, πολύ ωραία κοπέλα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μαζί μου έχω τον κύριο Αθανάσιο Ρόδα, ο οποίος κατάγεται από το Κρανίδι, Αργολίδας. Μάλιστα. Ναι. Χρόνια πολλά, πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστούμε. Είμαστε υπερήφανοι για αυτή την ημέρα, διότι από τώρα για 11 χρόνια, σαν πρώην πρόεδρος που ήμουν εδώ, αφιερώσαμε την εικόνα να βρίσκετε κοντά σε εμάς και να τη γιορτάζουμε με όλους τους συμπατριώτες, φίλους και πατριώτες στην Αντελαΐδα, με όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Να είμαστε καλά. Επίσης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σας. Μαζί μου έχω τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Σπύρο, οι οποίοι έχουν γυρίσει πίσω στην Αδελαΐδα από την Ελλάδα μετά από πόσα 20 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια γυρίσαμε πίσω με τους φίλους, τους συγγενείς. Είμαστε 20 χρόνια στην Ελλάδα και τώρα γυρίσαμε να σας δούμε, να σας ευχαριστηθούμε. Περνάτε όμορφα. Πώς σας φαίνονται εδώ ύστερα από τόσα χρόνια, πώς σας φαίνεται εδώ? Ωραία, η Αυστραλία ήταν πάντα ωραία. Ποτέ δεν την ξεχάσαμε που φύγαμε. Μας φιλοξόνησε 30 χρόνια εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε. Δεν ξεχνιέται. Όμως και η Ελλάδα μας καλή είναι. Δεν μπορούμε και εκείνη να την ξεχάσουμε. Πάντοτε την νοσταλγούμε. Όπως και πιστεύω όλος ο γενισμός το ίδιο κάνει. Και εδώ... πού μένετε στην Ελλάδα? Ναύπλιο. Ωραία, Ναύπλιο. Πολύ ωραία. Το Ναύπλιο είναι καταπληκτικό. Ακριβώς κάτω από το Παλαμίδι. Μπράβο. Ναι. Χρόνια πολλά και καλή διαμονή σας εύχομαι, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και εσείς πόσα χρόνια λείπατε, είσαστε... Εγώ ήρθα στην Αυστραλία όταν ήμουν 14 χρονών. Έφυγα παντρεμένος και έφυγα το 90. Ήρθα το 68, έφυγα το 90. Και τώρα ξανάρθατε πάλι πίσω, γιατί? Γιατί η Ελλάδα μας, όπως είπε ο Γιώργος, παράληψε μια λεπτομέρεια. Η Ελλάδα μας είναι η πιο ωραία χώρα του κόσμου. Έχω γυρίσει αρκετά παντού, αλλά με λάθος πολιτικούς. Δυστυχώς. Δυστυχώς, ακριβώς. Και γύρισα πίσω, γιατί κόντεψα να χάσω όλα αυτά που είχα εκεί, να δουλέψω και να βγω στη σύνταξη. Και τώρα εδώ πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Εδώ, εγώ επειδή ήρθα πιο μικρός από τον Γιώργο εδώ, είδα μεγάλη αλλαγή στην Αυστραλία. Προς το καλύτερο ή στο χειρότερο? Δεν θέλω να είμαι προφήτης, αλλά αν δεν αλλάξουν ορισμένα πράγματα, η Αυστραλία θα γίνει χειρότερη από την Ευρώπη. Ελπίζω να μην γίνει αυτό. Αυτό ακριβώς ελπίζω και εγώ, για όλους εδώ που είναι τους ομογενείς και τις νέες γενιές που ερχόνται. Και εδώ σήμερα περνάτε ωραία? Εδώ με τους φίλους μου, τους παλιούς και όλους, πολύ ωραία. Και έχετε πολύ καλή εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά και ό,τι επιθυμείτε. Επίσης, γεια σας. Μαζί μου έχω τον κύριο Θανάση Στεφανόπουλο και τον κύριο Δημήτρη Στεφανόπουλο. Ξαδέρφια είστε. Και τον Νίκο Στεφανόπουλο. Και ο Νίκος Στεφανόπουλο. Όλοι οι Στεφανόπουλοι εδώ είναι. Είμαστε μεγάλο σόι, παιδάκι μου, τι να κάνουμε. Μεγάλο σόι, μπράβο. Άλλος, όνομά σας? Θεόδωρος. Στεφανόπουλος και εσείς? Δήμας. Στεφανόπουλος είμαι. Μπράβο, όλοι καλή παρέα εδώ πέρα. Πάντως ένα πράγμα θέλω πώς να πω. Πώς περνάτε? Ένα πράγμα θέλω να πω μετά από τόσα χρόνια.
Να συγχαρώ τον συμβούλιο αυτού του συλλόγου, έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα. Εγώ εξεπλάγει που τα είδα όλα. Μπράβο τους και σε ανώτερα. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς μένετε στην Ελλάδα? Ναι. Και πώς σας φαίνεται εδώ τώρα που γυρίσατε πάλι? Ωραία, ωραία. Ωραία. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Είδαμε τους φίλους, τους γνωστούς, τους πατριώτες, συναδέλφους. Εντάξει, καλά. Στην Ελλάδα περνάτε ωραία? Ναι. Παίρνετε τη σύνταξη από εδώ? Εντάξει. Σαν Ελλάδα, καλά. Καλά να περνάτε. Ευχαριστώ, και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Μαζί μου έχω τον κύριο Νίκο, Νίκο Στεφανόπουλο, ο οποίος είναι εξάδερφος του Προέδρου. Προέδρου, έχουμε του Παππούλη το όνομα και είμαστε τρεις. Μπράβο, να ζήσετε. Ερχόμαστε εδώ και βλεπόμαστε. Μια ευκαιρία να ειδωθείτε. Αν δεν ήταν ο σύλλογος, ποιος ξέρει. Να είστε καλά και χρόνια πολλά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Λίγο πιο δυνατό, να πω. Σαμπούδι, θα μας κόψει μια αναβολή. Οπότε σε γυρίζω σαν αγρόικο, ποιος που να βρει το δίδυμο. Από την αγγλικά, όλα είναι ένα ψέμα, να μας αγαπώει σαν λουδί. We'll be right back.
Σήμερα βρισκόμαστε στο Σύλλογο Άργων Αυπλιακών, το Παλαμίδι. Είναι μια σημαντική ημέρα και θα μας εξηγήσει περισσότερο ο κύριος Νίκος Στεφανόπουλος, ο οποίος είναι η γραμματέας του Συλλόγου. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Γεια σου, για τους Τρεις Αγίους. Γιορτάζεται σήμερα όπως κάθε χρόνο. Θες να μας πεις λίγα λόγια? Όπως κάθε χρόνο στην 1η Φεβρουαρίου είναι η γιορτή των Τρίων Αγίων. Και εμείς κάνουμε, επειδή είναι πρώτη, την πρώτη Κυριακή, όποια μέρα πέφτει μετά από την 1η Φεβρουαρίου, γιορτάζουμε τον Αργοναπλαίο, τον Άγιο Αναστάσιο. Επειδή σε γιορτάζει το Φεβρουάριο, είναι πιο... δεν γίνονται πολλές εορτές αυτή τη ημέρα. Έχουμε την εικόνα στον Άγιο Γεώργιο, πριν 10 χρόνια και κάτι, και κάθε χρόνο γιορτάζουμε τον Άγιο Αναστάσιο. Και όπως είδατε όλοι, είναι πραγματικά πάντοτε πετυχεμένος. Κάνουμε τη δοξολογία με αυτοκλασία, περιφορά της εικόνας, και ο κόσμος ανταποκρίνεται και έρχεται εδώ πέρα και το ευχαριστιώτε. Πάρα πολύ ωραία σήμερα, από ό,τι άκουσα και δοκίμασα βέβαια. Τα φαγητά, τα πιωτά, τα όλα πολύ ωραία, η μουσική. Ναι. Και συγχαρητήρια σας σε όλο το συμβούλιο, σε όλους τους εθελοντές που εργάστηκαν σκληρά σήμερα για να ανταπεξέλθουν σε όλα σήμερα, να ικανοποιήσουν όλους όσους ήρθαν. Και ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Πραγματικά, πραγματικά. Όπως κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ δουλειά και προετοιμασία να γίνει αυτή η μέρα, γιατί όλα αυτά, επειδή είναι από θελοντές, είναι λίγο δύσκολο να οργανώνονται, αλλά πραγματικά τα παιδιά έχουν μεγάλη ευχαρίστηση να κάνουν κάτι και το κάνουν με μεράκι. Και όπως είδατε, ωραία τα ψητά, οι σούβλες, ωραία. Όλα θαυμάσια. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Και θέλεις να πεις κάτι για το Σύλλογο? Για μελλοντικά να σας πω κάτι, δεν βλέπω να παραπηγαίνουμε πολλά χρόνια. Την άλλη, στις 26 του μηνός γίνεται Γενική Συνέλευση. Όπως κάθε χρόνο η Γενική Συνέλευση πάντοτε λένε, εσείς είσαστε καλά, βαστάτε το Σύλλογο, καθάστε τα πράγματα. Αλλά όπως βλέπεις, έχει πάρα πολύ δουλειά να είσαι. Τώρα, όσο μπορείτε να κρατήσετε το Σύλλογο, γιατί ο Σύλλογος θα υπάρχει, δεν θα τελειώσει. Μόνο μπορεί να οι εκδηλώσεις να γίνουν πιο λίγες, οι πιο μεγάλες μέρες. Από ό,τι άκουσα, διοργανώνεται μια εκδρομή. Ναι, στις 14 το Φεβρουαρίου γίνεται μια εκδρομή στο Port Riva, Κρουαζέρα. Του Αγίου Βαλεντίνου δηλαδή. Του Αγίου Βαλεντίνου. Τα ζευγαράκια όλα που βλέπεις εδώ, τα μικρούλια σαν και εμένα, είναι 70, 80. Έχουμε κάπου 70-80 άτομα, κάνει ο Ρέντι, βάλει το όνομά τους κάτω, και την ημέρα αυτή έχει καλό φαγητό, έχουμε πάρει το καλύτερο μένιο για φαγητό του. Ο Σύλλογος δεν βάζει τίποτα βάλει. Πρέπει να είμαστε 11.30 ώρα στο Lighthouse, στο Port Adelaide, και θα κάνουμε το Port Cruise. Ωραία, δύο θα δείτε και τα δελφίνια. Και τα δελφίνια και το φαγητό. Θα είναι ωραία. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τη σημερινή, και εύχομαι οι τρεις πολιούχοι της Αργολίδος να βοηθάνε εσάς και το σύλλογό σας. Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους να είναι πάντοτε καλά και οι Αγίοι να τους δίνουν δύναμη. Σήμερα ήθελα να πω, είχα και τα αδερφάκια από την Ελλάδα, ναι, τον Γιώργο Στεφανόπουλο και τον αδερφό μου τον Θανάση τον Στεφανόπουλο, που είναι μαζί μας. Καλώς τους δεχτήκατε. Ευχαριστώ, και θα είναι μέχρι τέλεια του μηνός εδώ πέρα. Αύριο φεύγουμε να πάμε μια βόλτα για μια εβδομάδα. Μεγάλο το σόι, Στέφανο, που λέει. Ναι, είμαστε πέντε αδέρφια, οι τέσσερι ύπουνοι και μια αδερφή στην Ελλάδα. Να είστε και είμαι πιο χαρούμενος σήμερα που είναι μαζί μας. Βέβαια, πάντοτε χαιρόμαστε όταν έρχονται άνθρωποι από την Ελλάδα, δικοί μας άνθρωποι. Και είχαν και την περιφορά της εικόνας, οπότε την κρατούσε κιόλας ο αδερφάκι. Και είναι πιο happy, ευχαριστώ. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σας δούμε σε άλλες εκδηλώσεις. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ενίκη
Same.